Αδέλφια, να μας συγχωρείτε, αλλά μόνο έτσι μπορώ να απευθυνθώ. Όταν σφίγγουν το χέρι, λέει ο ποιητής, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Και εμείς σφίξαμε τα χέρια και δώσαμε όρκο. Όρκο στο αίμα που έχει χυθεί, όρκο στους οκατεμένους, όρκο στα μάρμαρα και δεν είναι βαρύ. Το σηκώνουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος για να μην ερημώσει αυτός εδώ ο τόπος. Συνεχίζουμε. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, κάνοντας την πάντα αυτά που μας χωρίζουν και κρατώντας αυτά που μας ανεώνουν, μέχρι να ξανακαπνίσει η τσιμινιέρα μας. Είμαστε σε 24ωρη ετοιμότητα για να προασπίσουμε τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας, από ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν στην πόλη οι εχθροί. Τους περιμένουμε και σήμερα δείχνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε χιλιάδες. Φωτιές, αγώνα παντού. Σε κάθε κλάδο. Σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτή είναι η απάντηση. Μέτωπα παντού. Έτσι θα τους κολώσουμε. Συντονιζόμαστε για να παραμείνουμε στα χωριά μας. Σας ευχαριστούμε. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν σήμερα όρθιοι και θα μιλούσαμε. Θα μας το είχαν πάρει το κεφάλι, όπως λέει ο λαός. Εσείς μας κρατάτε όρθιους. Η αλληλεγγύη που εκφράζεται από την Κρήτη έως τη Χαλκιδική, από τα νησιά του Ιωνίου έως του Αιγαίου, στο εξωτερικό. Επόμενη σταθμή, εκτός από την ετοιμότητα, η σύσκεψη στην Εύβοια. Και εκεί μέτωπο, ο συντονισμός και η στήριξη με άλλα επαγγέλματα. Η νέα συνευλή αλληλεγγύης που θα συντονίσουμε και θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι και θα ανταμώσουμε ξανά. Προετοιμαζόμαστε όλοι μας για το Σεπτέμβριο. Σαν μέτωπο της στερεάς θα ανεβούμε στη ΔΕΘ. Θα ενώσουμε τις φωνές μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας. Ναι, στη φτωχομάνα τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε ξανά. Κλείνοντας, ένα μόνο λέμε. Ζήτω η αλληλεγγύη των φτωχών. Ζήτω η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη. Κρατάμε την ενότητά μας και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή αντάμωση.